Μάμα, μπες καμιά βόλτα. Ρε Ανδρέα, αν θέλεις να φύγω, γιατί δεν μου το λες τα ίσα. Γιατί δεν άνοιξες με τα κλειδιά σου, αγάπη μου. Γιατί δεν ξέρω αν η μαμά σου μου επιτρέπει να έχω έτσι δικαιώματα. Η μαμά σου γενικά έχει τις δικές της απόψεις και πρέπει να παίρνουμε την άδεια της για τη ζωή μας. Απαπαπαπα γλώσσα. Μεγαλύτερη από τον μπόι σου έβγαλες. Και ο λόγος, παρακαλώ. Ο λόγος. Επίσης σου βρες τη μαμά μου, έφη. Ποιος το είπε. Ποιος μου το είπε, τούτον έχει σημασία τώρα. Μου απάντησες, επίσης σου βρες την νέη όη. Ναι, πήγα. Και είχαμε μια πολύ ωραία και πολιτισμένη συζήτηση. Τόσο πολιτισμένη που την έκαμε να φύγει, να εξαφανιστεί. Ρε γάμο, με έκαμες έτσι μόνο μου. Ένα τηλέφωνο. Είπα της την εγώ. Ανδρέα, ήξερες τους εσύ. Και γιατί μου είπες τίποτε. Συγγνώμη ρε Έλενα. Και να σου το έλεγε δηλαδή, τι νομίζω ότι θα γινότανε. Θα με έκανε ταντά. Τι της είπες, Εφή. Ακούω. Αν και ξέρω πόσο προσβλητική μπορείς να γίνεις. Πόσο απαξιωτικά μπορείς να μιλήσεις και πόσο μπορείς να εξευτελίζεις κάποιον. Θα πρέπει να ντρέπεσαι. Εσύ θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Γιατί δεν σκέφτεσαι καθόλου ούτε το μέλλον του Ανδρέα, ούτε της κόρης σου. Εσύ δεν θα πεις τίποτα. Δεν θα μιλήσεις. Αν μπορώ να μιλήσω, δεν θα σε συμφέρει. Αλλά αφού θέλεις να τα ακούσεις, άκουτα. Έχει δίκιο η Έλενα. Κι εγώ έχω δίκιο να μπορώ να το κάνω, ρε Ανδρέα. Η μαμά μου έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν μου λες, εσύ δεν θα υπερασπιστείς καθόλου τη μάνα σου. Εγώ υπερασπίζομαι πάντα το δίκαιο και ξέρεις το. Μωρέ, το περίμενα. Το περίμενα ότι κάποια στιγμή θα έμπαινες ανάμεσά μας και θα μας διέλυες εμένα και τον Ανδρέα. Εφή, σταμάτα να λες βλακίες και με παριστάνεις το θύμα για να με δεις το άλλο μου πρόσωπο. Ορίστε, μας απειλεί. Κοίτα θράσος. Αφού γυρίζει τη συζήτηση αλλού, όπου σε βολεύει. Δεν πρόκειται να στο συγχωρήσω ποτέ τον που έκαμες. Έλενα, η μάνα σου έφυγε γιατί ήταν να φύγει. Δεν την έδιωξα εγώ. Άσε τι έλεγε. Εσύ την έκαμες να στραφείς στις αρχικές της αποφάσεις. Εσύ την έκαμες να ντραπίζω να αισθανθεί ότι είναι βάρος στη ζωή μας. Ωραία, το περίμενα. Το περίμενα ότι θα ερχόταν η στιγμή να μας διαλύσει σε μένα και τον Ανδρέα. Όπα, 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 περίμενα γιατί πήρες πολύ φορά. Και αρκετά παριστάνω το θέατη. Τώρα έχετε την ώρα να μιλήσω για να σου το επιβεβαιώσω. Δώσ' μου τα κλειδιά μου και φύγε από σπίτι μου, τώρα. Φύγε! Και γενικά φύγε από τη ζωή μου. Τέλος, κυρία Έφη. Τι. Τι είπες. Και εσύ. Δεν θα πεις τίποτα. Σ' αρέσει αυτή η εξέλιξη, Την περίμενες καιρό. Κάθεσαι και παρακολουθείς εκεί σαν τη μουλάρα. Δεν θα πεις μιλιά. Τούτον τη φορά δεν μπορώ να σε υπερασπιστώ, Εφή. Δεν σε λυπούμαι καθόλου πλέον. Να τη δω να σέρνεται μπροστά μου, δεν πρόκειται να τη συγχωρέσω. Δεν νιώθω καθόλου τύψεις πια για τη μάμα σου. Ναι, αγάπη μου. Με γίνεσαι σκληρή, please. Υπερασπίζεσαι την ώρα. Ρε, αγάπη μου, είδες τη στάση να κράτησα πριν μπροστά της. Τώρα όμως πίσω της, ναι. Υπερασπίζομαι την. Και ξέρεις γιατί. Γιατί πιστεύω ότι η μαμά σου είχε πάρει την αποφάση της ήδη.
Και πότε θα το βγάλεις το συμπέρασμα? Θυμάσαι που ένιωθε να κυκλοφορήσει. Θυμάσαι πόσο επέμενε να μην πάει βολτά. Σκέφτου λίγο. Δεν χρειάζεται να σκεφτώ. Θυμούμαι τα ούλα. Και καταλαβαίνω ότι είσαι στη μέση. Ανάμεσα σε μένα και στη μάμα σου. Και κατά βάθος θέλεις να τις έβρεις ελαφρυντικά. Αλλά τούτο που έκαμε ήταν απαράδεκτο. Sorry, Πέτρο μου, που δεν μπορούσα να βοηθήσω, αλλά εγώ δεν κατέχω αυτά τα πράγματα. Δεν πειράζει, Πάπη, δεν πειράζει. Sorry, επισκέψεις, περιμένω κάποιον. Καλώς το. Γεια σας. Έχεις παρέα, μήπως διακόψω καλά συζήτηση. Και μην ενοχλείστε, παιδιά, εγώ έφευγα. Όχι, κάτσε, Πέτρο μου, θέλω να συζητήσω. Ο Ανδρέας, φίλος, δηλαδή τι φίλος, αδερφός. Ο Πέτρος. Ο Πέτρος είναι ο παπάς του μόνο της Ανδρέας. Α, ναι. Έχω ακούσει το όνομα σου από την Ανδριάνα. Χάρηκα. Κι εγώ, κι εγώ. Πέτρο, ο Ανδρέας σπουδάζει γιατρός και ξέρει καλά την Ανδριάνα. Να το ρωτήσω ανοιχτά, μπορεί να ξέρει και να μας βοηθήσει. Ποιο μου ρώτησε. Εντάξει, ξέρω εγώ γιατί όχι. Δεν είναι κουτσομπολιό. Απλώς έχω πολύ σοβαρό λόγο που πρέπει να μάθω κάτι για την Ανδριάνα. Ωραία, κάτσε εδώ τότε. Κάτσε. Ανδρέα. Πες μου, πέρασες σου ποτέ από το μυαλό ότι η Ανδριάνα μπορεί να παίρνει ναρκωτικά? Η Ανδριάνα? Ναι, παιδί μου. Εκμυστηρεύτηκες σου ποτέ κάτι ή είδες κάτι που να σε κάνει να πιστεύεις ότι μπορεί να παίρνει ναρκωτικά? Όχι, αλλά για να είμαι ειλικρινής, αυτό με έκανε και το μέρη εντύπωση, έτσι όπως έμπλεξε με τον Ελευθεριάδη να κάνει χρήση ναρκωτικών. Άλλωστε η συμπεριφορά της είναι περίεργη. Μιαν πάνω, μιαν κάτω. Σκαμπανεβάσματα συνέχεια. Αυτά τα σκαμπανεβάσματα υπάρχει περίπτωση να είναι από στερετικό από τα ναρκωτικά? Ναι, μπορεί να δοθεί τούτη εξήγηση. Αυτή η αλλοπρόσαλη συμπεριφορά πάντα μου κάνει εντύπωση και τη δικαιολογούσα γιατί έλεγα ότι είναι λόγω του παιδιού, ότι έχει διαλύσει το νευρικό του σύστημα, αλλά πάντα εκεί το έριχνα. Τι λέτε τώρα? Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ζούσα με μια γυναίκα που έπαιρνε ναρκωτικά 2 χρόνια για να με πήρα χαμπάρι? Κάνε πολλά βλάκα τελικά. Τι έγινε το μωρό? Τίποτα, είναι στο μωρό, μια χαρά είναι. Εγώ είμαι καλά, ζωπιάσα τους δρόμους. Τι έχεις? Ήρθε η Αθηνά μετανιωμένη. Τι εγώ έφτιαξα την. Κατάλαβα. Κάτσε να μοιάζω τηλέφωνο να φτιάξω. Όχι, δεν πιάσεις, δεν θέλω. Γιατί? Τι να γίνει τώρα, έτσι να το πάτε, μια ανησύχη, μια τζίνη. Έτσι φαίνεται. Εγώ θα την πιάσω τηλέφωνο να έρθει τίποτα. Αφού θέλεις την, τι θέλεις. Πολλά. Λοιπόν, τώρα που να έρθει η Αθηνά, κοίτα να μην τη φορτώσει τις ευθύνες, εντάξει. Όχι. Έτσι σου αλλιώς δεν της αμίλησε, Τζίνι, αν την έφρυσε. Ήρθε. Άντε. Πήνε τις ανοίξεις. Εγώ πάω μέσα δική σας αυτή τη στιγμή.